Ο Απόστολος Πέτρος καταγόταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και ήταν γιος του Ιωνά, αδελφός του Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου. Ο Πέτρος και ο Ανδρέας ήταν ψαράδες στη λίμνη Γενισαρέτ. Είχε νυμφευθεί στην Καπερναούμ, όπου έμενε οικογενειακά μαζί με την πεθερά του, όπως μας πληροφορεί το Ευαγγέλιο. Όταν ο Χριστός έφτασε στη λίμνη της Γενισαρέτ, συνάντησε τους δύο αδελφούς, Πέτρο και Ανδρέα, οι οποίοι έριχναν τα δίχτυα τους. Αμέσως μετά την κλίση τους, άφησαν τα δίχτυα και τις οικογένειές τους και τον ακολούθησαν. Ψαράς το επάγγελμα, ο Απόστολος Πέτρος ήταν τύπος αυθόρμητος, ορμητικός, και τη ζωή του κοντά στο Χριστό τη μαθαίνουμε από τα τέσσερα Ευαγγέλια, ενώ την αποστολική του δράση από τις πράξεις των Αποστόλων. Έγραψε δύο καθολικές επιστολές. Μετά την ανάληψη του Κυρίου, ο Απόστολος Πέτρος δίδαξε το Ευαγγέλιο στην Ιουδαία, στην Αντιόχεια, στον Πόντο, τη Γαλατεία, την Καπαδοκία, την Ασία και τη Βυθινία. Κατά την παράδοση έφτασε μέχρι τη Ρώμη, όπου υπέστη μαρτυρικό θάνατο. Ο Απόστολος Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας, σε ένα χωριό που ονομάζεται Γης Χαλά και στην αρχή ήταν σκληρός διώκτης του χριστιανισμού. Το 36 μετά Χριστόν περίπου, όταν κάποτε μετέβαινε στη Δαμασκό για να διώξει και εκεί χριστιανούς, έγινε θαύμα στο οποίο φανερώθηκε ο Χριστός που τον πρόσταξε να πάει στον Ανανία για να τον κατηχήσει και να τον βαπτίσει. Έτσι έγινε ο μεγαλύτερος κήρυκας του Ευαγγελίου, θυσιάζοντας μάλιστα και τη ζωή του γι' αυτό. Έκανε τέσσερις μεγάλες αποστολικές περιοδίες, είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Ελλάδος, συνέγραψε 14 επιστολές προς τις εκκλησίες, τις οποίες εκείνος ίδρυσε. Τη ζωή του με τις περιπέτειές του θα τα δει κανείς αν μελετήσει τις πράξεις των Αποστόλων, αλλά και τις 14 επιστολές του στην Καινή Διαθήκη. Ο Απόστολος Παύλος υπέστη μαρτυρικό θάνατο δι' αποκεφαλισμού στη Ρώμη μεταξύ των ετών 64 και 67 μετά Χριστόν.